Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγάρη, σε όλους σας και στους ακροατές μας. Πώς είδατε την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και την ομιλία στο Κογκρέσο? Με πολύ προβληματισμό, γιατί ακριβώς δεν περιμέναμε να στην πραγματικότητα αυτή την ομιλία για να ξεγνωρίζουμε τι θα φέρει στις αποσκευές του, όπως λέτε, με ανάγκη επαγρύπνησης και κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην εμπλοκή. Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε ότι λάνσαρε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, με τον κύριο Μπάιντεν, αλλά και στην ομιλία του. Ναι. Το ρόλο δηλαδή του ελληνικού κράτους σαν καλό παιδί του ΝΑΤΟ, και εμείς νομίζουμε ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να προβληματιστεί πάρα πολύ. Αυτό, ξέρετε, το κράτησα και εγώ, γιατί σε κάποια στιγμή της ομιλίας του μίλησε για περιφερειακές διαμάχες και λέω, έχει γούστο τώρα να μας μπλέξει πουθενά. Το συμμερίζεστε αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, εμάς αν δείτε, θέλει να ερμηνεύσουμε σωστά, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο λαός μας να είναι προβληματισμένος και να ανησυχήσει με αυτό το ταξίδι. Τι σημαίνει ότι είναι θερμό το κλίμα και ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο απόγειο? Ένα από, κατά την άποψή μας, από τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το απόγειο είναι η βαθύτερη εμπλοκή στον νατοϊκό σχεδιασμό, ο οποίος επεκτείνεται πλέον σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ο υπεριαλιστικός πολέμος στην Ουκρανία, όπως στην πραγματικότητα συγκρούεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Είναι όμως και άλλες μεγάλες θερμές ευθύνες, και ο Περσικός πόλεμος, ο Ινδοειρηνικός, η αντιπαράθεση δηλαδή με την Κίνα. Αλλά και στα δικά μας, η θωράκιση σε αυτό που λέμε της νοατιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με σχέδια μεγάλων ομίλων για εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο. Ναι. Που σήμερα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ένα έδαφος για επώδυνες επικίνδυνες διευθετήσεις, με την αστική τάξη της Τουρκίας δηλαδή, ναι, σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Το οποίο είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Ξέρετε, γίνεται, κάνουν το πάνω. Α, το πιστεύετε αυτό, ότι μπορεί δηλαδή να μπουν τα συμφέροντα οι εταιρείες μέσα και να πούνε πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να έχουμε άλλες διαμάχες, πάμε κατευθείαν και όποιος πονέσει, πόνεσε. Προκειμένου να βγάλουν τους υδρογονάνθρακες, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, το ότι στο βάθος της σκέψης τους όλες οι πλευρές έχουν τη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι εμφανές. Και είναι εμφανές και από την πλευρά ότι είμαστε τη στιγμή που γίνονται δεκάδες υπερπτήσεις, παραβιάσεις χωρικών υδάτων, εναέριου χώρου κτλ. Είναι περίεργο ο κύριος Μπάιντεν να υπογραμμίζει το πλαίσιο διαλόγου που δημιουργεί η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει κάτι που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα και από την Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, ότι σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται περαιτέρω όξυνση ή περαιτέρω ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θα τα πληρώσει πάρα πολύ βαριά, και με το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμού, το οποίο τώρα θα φτάσει τα 11 δισεκατομμύρια και με την προσθήκη των νέων αεροσκαφών, αλλά και ακόμη περισσότερο με την κλιμάκωση του κόστους που θα πληρώνει για την λεγόμενη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την εξάρτηση πια από το αμερικάνικο υδροποιημένο, το οποίο ανεξάρτητα από την πορεία του πολέμου, πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα συνεχίσει να ανεβάζει τις τιμές και να τις κρατάει ψηλά, γιατί είναι πολύ ακριβότερο το ίδιο το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, εμείς είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις. Το έναυσμα είχε δοθεί ούτως ή άλλως από την ψήφιση στην Ελληνική Βουλή της απαράδεκτης επέκτασης της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ για τις στρατιωτικές βάσεις, την οποία την έχουμε καταγγείλει και η οποία ήταν και ενάντια συνολικά στην εκφρασμένη άποψη του ελληνικού λαού. Δηλαδή, δείτε και τις ίδιες τις δημοσκοπήσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο, και πώς τοποθετήθηκε ο ελληνικός λαός. Και περισσότερο λέμε ότι αυτό το απόγειο των σχέσεων δημιουργεί μεγάλους κινδύνους, αλλά και μεγάλες απαιτήσεις για το λαό. Πρέπει να επαγρυπνά, να δυναμώσει τη δράση του απέναντι στην επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή και τη συμμετοχή της χώρας μας στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, που κάνουν την Ελλάδα πολεμικό ορμητήριο για τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς, προπύργιο στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, που αυτό όχι μόνο κάνει τη χώρα μας θήτη άλλων λαών με τη συμμετοχή της στις πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να μετατρέψει και τον ελληνικό λαό σε θύμα της κλιμάκωσης του πολέμου.
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη και να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ότι είστε ευρωβουλευτής. Έλεγα χθες εδώ στην εκπομπή ότι αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε κρίση αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να μοιράσουν δυο γαϊδουριών άχυρα και ότι τελικά θα είναι δεμένοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο άρμο από εκεί. Τελικά, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τη χρησιμότητα πια. Δεν έχουν εξωτερική πολιτική, δεν έχουν τίποτα. Τι ακριβώς γίνεται? Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που απλά εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, αν θα είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και όλοι μαζί δεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών που εκτελούν εντολές κι αυτοί? Κοιτάξτε, δεν είναι κατά την άποψή μας τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδεδεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έντονοι ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εκφράστηκαν τώρα σε σχέση με τη στάση απέναντι στο φυσικό αέριο της Ρωσίας, στο πετρέλαιο, αλλά έχουν εκφραστεί και το προηγούμενο διάστημα και σε σχέση με το ύψος των επιδοτήσεων που θα πάρει κάθε κράτος μέλος, για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα μοιράσει 2-3 εκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αλλά όμως και το κάθε κράτος μέλος θέλει να βάλει μπροστά, να θωρακίσει και να προημοδοτήσει τους δικούς τους ομίλους. Και από εκεί ξεκινάει και η αντιπαράθεση. Βεβαίως, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και ακόμη περισσότερο στο ζήτημα των αυτόνομων και αυτοτελών επεμβάσεων όπου γης, έχει φτιάξει και έχει χαρτογραφήσει την πορεία της. Αυτό επισημαίνει και η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διάφορα fund, ταμεία τα οποία φτιάχνει, όπως για παράδειγμα το ψευδεπίγραφο Ταμείο για την Ειρήνη, που σήμερα αξιοποιείται για να αγοράζονται και να στέλνονται όπλα στην Ουκρανία. Και αύριο, αντίστοιχα, θα σταλούν και στρατεύματα, και όπως έχουν σταλεί στο κέρας της Αφρικής και με συμμετοχή της Ελλάδας, στον Περσικό κόλπο, στον Ινδοειρηνικό, όπου τους φέρνει η αντιπαράθεσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα. Γιατί αυτοί οι δύο παλεύουν για το ποιος θα επικρατήσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο λαός να δει ότι η στάση του ΚΚΕ διαφέρει ριζικά σε όλα αυτά τα ζητήματα από τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων και αυτών που είναι σήμερα στην αντιπολίτευση, γιατί όλοι τους σε όλα αυτά τα ζητήματα βάζουν κάποιους αστερίσκους, κάποιες υποσημειώσεις, όπως για παράδειγμα τώρα με αφορμή το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα έλεγε ότι έπρεπε να πάρουμε παραπάνω, όπως λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει να είναι γεωπολιτικός νάνος και να πάρει ενεργό ρόλο. Μα φέρνει ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιγράψαμε πριν. Είναι το μόνο κόμμα που δεν συμφωνεί το ΚΚΕ με την εμπλοκή σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και καλεί το λαό να είναι σε επαγρύπνηση, να παλέψει, να συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις την πάλι ενάντια σε αυτή την κλιμάκωση, την πολεμική, και στην μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, που είναι η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης από το Μαραθώνιο. Ναι, για να το πούμε λίγο αυτό, είναι την Κυριακή, έτσι? Ακριβώς. Την Κυριακή θα ξεκινήσει η 40η Μαραθώνια Πορεία από τις 8 η ώρα το πρωί στον τύπο του Μαραθώνα. Και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και με αυτή την επέτειο, τη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει, συνέχεια σε όλη αυτή την κινητοποίηση που έχει ανοίξει ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις της Ελλάδας, που στην Ελλάδα, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, που αποτελούν στόχο της κλιμάκωσης της πολεμικής, η οποία μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι και ανεξέλεγκτη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.